Γεια σας, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ, αλλαγή σκηνικού. Λοιπόν, καλησπέρα, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ, αλλαγή σκηνικού βλέπετε πίσω. Είμαι Θεσσαλονίκη και πέρασα μία βόλτα από το Anime House. Στην περιγραφή κάτω θα δείτε όλες τις πληροφορίες για το πώς θα έρθετε, πώς θα βρεθείτε στο κατάστημα για να δείτε κι εσείς το χώρο και τα πράγματα που έχουν μέσα τα παιδιά. Να τους πω ένα ευχαριστώ εξ αρχής που δέχτηκαν να έρθω να κάνω ένα unboxing εδώ πέρα. Λοιπόν, πέρασα να πω ένα για γιατί μιλούσαμε. Με έχει βοηθήσει το κατάστημα και σε κάποια προηγούμενα giveaway που έχουμε κάνει, είχατε πάρει μέρος. Και ήρθα να δούμε εδώ κάποια πράγματα και αν θέλουν να κάνουμε κάποιο unboxing. Μου έδωσαν εδώ πέρα να δούμε μια φιγούρα μαζί παρέα. Η φιγούρα που θα δούμε σήμερα είναι αυτή εδώ. Είναι η φιγούρα The Joker Villains Edition, η οποία στηρίζεται στον χαρακτήρα που έπαιξε ο Heath Ledger στο The Dark Knight το 2. Είναι vinyl final figure. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε να δούμε το κουτί. Είναι πολύ όμορφο καταρχήν, να πω αυτό. Βλέπουμε εδώ πέρα μπροστά το χαρακτήρα, βλέπουμε την εικόνα του χαρακτήρα, γύρω γύρω κάποιες πληροφορίες σχετικές με το χαρακτήρα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα από αυτά είναι στα ιαπωνικά. Και το ωραίο με αυτή τη φιγούρα είναι ότι έχει πάρα πολλά μικρά εξαρτήματα τα οποία συνοδεύουν το χαρακτήρα, έτσι για να υπάρχει μια ποικιλία και για να μπορείτε να τον εναλλάσσετε. Και πάμε να δούμε το unboxing. Είναι σχετικά εύκολα, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Μέσα, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε πέρα από το κουτί, εντάξει, μόλις βγει, είναι ένα μικρό manual με το τι περιέχει το κουτί μέσα, τι θα βρούμε μέσα στο κουτί, καθώς και το πώς εμείς μπορούμε να στήσουμε τη φιγούρα πάνω στη βάση. Είναι σε δύο γλώσσες, είναι στα ιαπωνικά και στα αγγλικά. Καλό το ότι υπάρχει και στα αγγλικά, προκειμένου να μπορέσουμε να το φτιάξουμε, όχι ότι είναι τίποτα το ιδιαίτερα δύσκολο, εφόσον υπάρχουν εικόνες. Έχει μέσα τα εξαρτήματά του. Λοιπόν, να σας πω εν ολίγης, θα τα δούμε κιόλας τα εξαρτήματα. Έχει δύο διαφορετικές παλάμες, έχει μαχαίρι, έχει κάποια χαρτονομίσματα, έχει κάποια τραβουλόχαρτα, έχει τη βάση του και το χαρακτήρα, ο οποίος συνοδεύεται από δύο πρόσωπα. Το πρόσωπο με το οποίο έχει ήδη η φιγούρα επάνω και ένα πρόσωπο το οποίο είναι λίγο διαφορετικό. Θα σας τα δείξω όλα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το πρώτο κομμάτι που βγαίνει μέσα από το κουτί. Πάμε να δούμε ένα-ένα τα κομμάτια. Το πρώτο πράγμα που έπεσε ήταν η βάση, είναι αυτή εδώ. Η βάση είναι, η αλήθεια, θυμίζει λίγο, αν τη δείτε, να σας τη δείξω κιόλας, θυμίζει λίγο Lego, αλλά είναι πολύ ωραία γιατί έχει πάρα πολλές υποδοχές, που σημαίνει ότι εσείς μπορείτε να διαλέξετε πού θα βάλετε πάνω τον ήρωα και πώς θα τον στήσετε πάνω. Είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ απλό, αλλά και σε φάση που αν μπερδευτείτε, απλά δείτε τις οδηγίες, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, απλά βάζεις σε μία τρύπα το αντίστοιχο βραχίωνα, δεν είναι κάτι το δύσκολο. Ο βραχίωνας έχει πάρα πολλές αρθρώσεις, έχει τρεις αρθρώσεις, συν εδώ πέρα αυτό εδώ που μπορείς να τοποθετήσεις σε αρκετές γωνίες θέασης στον ήρωα. Ας ξεκινήσουμε από το κύριο κομμάτι. Το κύριο κομμάτι, όπα, αυτό είναι ωραίο. Το κύριο κομμάτι είναι αυτό εδώ, είναι ο Joker. Όμως κοιτάξτε να δείτε, το πολύ ωραίο με τη φιγούρα είναι ότι πέρα του ότι σου μην καμπαρντήρενα του, είναι αρκετά ευλίγιστη, έχει πάρα πολλές αρθρώσεις, δηλαδή όλες του οι αρθρώσεις, πόδια και κυρίως τα πόδια και στα χέρια σπάνε, με αποτέλεσμα να μπορείς εσύ να τον ρυθμίσεις όπως θες. Δηλαδή μπορείς να ρυθμίσεις σε όποια θέση θέλεις τα χέρια του χαρακτήρα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια φιγούρα. Το κεφάλι γυρίζει σε διάφορες θέσεις. Πλάκα, δεν έχω ξαναδεί τέτοια φιγούρα, να πω την αλήθεια. Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, ο κύριος χαρακτήρας είναι αυτός. Κανονικά πάει, είναι πολύ εύκολο να τον τοποθετήσεις στη βάση του. Απλά τον στερεώνεις
και πολύ όμορφα στέκεται στον αέρα, όμορφα και καλά. Θα τον βάλω εδώ στο πλάι να μας κάνει παρέα όσο δείχνω και τα υπόλοιπα πράγματα που έχει μέσα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, ο χαρακτήρας, τώρα δεν το βγάζω, εδώ έχει μια ζελατινούλα, έρχεται με αυτό εδώ το πρόσωπο φορεμένο επάνω. Είναι λίγο πιο σοβαρό, λίγο πιο σαρκαστικό. Λοιπόν, μέσα θα δούμε αυτό εδώ, λίγο πιο αστείο, λίγο πιο Joker face, δηλαδή είναι το πιο χαρακτηριστικό πρόσωπο που θα μπορούσε να δει κάποιος τον ήρωα επάνω. Πολύ ωραίο να τον αλλάξεις. Και επίσης, αυτά που έχει μέσα, τώρα το θέμα είναι ότι θέλω τσιμπιδάκι για να τα βγάλω, θα σας τα δείξω από εδώ, έτσι όσο γίνεται. Λοιπόν, έχει ένα μαχαίρι, ένα στιλέτο, δηλαδή θα πάρω τώρα, μην τα χάσουμε. Λοιπόν, καταρχήν, ας τα πάρουμε τη σειρά. Πρώτα απ' όλα έχει δύο γροθιές, οι οποίες είναι, ας έφυγε μία. Έχει δύο γροθιές οι οποίες είναι πάρα πολύ μικρές, κλειστές, δηλαδή αν φορέσουμε αυτά τα χέρια πάνω στο χαρακτήρα δεν μπορεί να κρατήσει κάποιο όπλο. Λοιπόν, είναι αυτά. Έχουμε ένα τραπουλό χαρτομίνι το οποίο έχει το Joker επάνω. Βέβαια λίγο δύσκολα, δεν μπορεί να το κρατήσει ο χαρακτήρας εύκολο, οπότε θα πάει κάτω. Τα χέρια του δεν κλείνουν, είναι η αλήθεια. Μάλλον όχι, περιμένετε. Έχει άλλο ένα σετ γροθιές, οι οποίες όπως βλέπω εδώ πέρα. Οπότε έχουμε τρία εναλλακτικά χέρια. Λοιπόν, είναι τα κλειστά, είναι τα εντελώς ανοιχτά με τα οποία δεν μπορεί να κρατήσει κάτι, και είναι και τα χέρια τα οποία είναι λίγο πιο κλειστά, που μπορεί να κρατήσει τα αντικείμενα που έχει μέσα το κουτί. Δηλαδή, μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα, σε αυτό είναι λίγο δύσκολο, αλλά νομίζω σε αυτό θα γίνεται. Ορίστε. Μπορούμε να βάλουμε το χαρακτήρα να κρατάει το τραπουλόχαρτο. Τώρα θα μου πείτε είναι πολύ λεπτό και θέλει λίγο προσοχή, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον. Δηλαδή, βγαίνει από εδώ εύκολα και έχουμε το χαρακτήρα ο οποίος κρατάει το τραπουλόχαρτο. Έχει κάποιες δεσμίδες χρημάτων οι οποίες μπαίνουν μαζί και ένα στιλέτο. Σας λένε πολύ μικροσκοπικά, θέλει προσοχή γιατί αυτά μπορούν να χωθούν πολύ εύκολα. Λοιπόν, όπως και να έχει, έτσι όπως τη βλέπω, πραγματικά έχω ανοίξει πολλές φιγούρες μέχρι τώρα. Έχω ανοίξει συλλεκτικές φιγούρες, βίνιλ, δεν έχω ανοίξει πάρα πολλά, αλλά πραγματικά φαίνεται υπερβολικά ποιοτική και μ' αρέσει γιατί έχει πάρα πολλές επιλογές. Πάρα πολλές επιλογές κίνησης και στισήματος του χαρακτήρας. Τώρα θα μου πείτε, σαφώς και έπρεπε να έχει τόσα πολλά γιατί η φιγούρα είναι αρκετά ακριβούτσι, κοστίζει 54-90, οπότε η λεπτομέρεια και η ποιότητα πρέπει να προέχει και για την τιμή της νομίζω παρά είναι καλή. Λοιπόν, αυτό εδώ ήτανε, θα ήθελα, δεν είναι πολύ ιδιαίτερο, πολύ ξεχωριστό. Τώρα έχει βγει και η ταινία, το Suicide Squad, στο οποίο παίζει ο καινούριος Joker. Αυτό εδώ, όπως είπα, είναι στηριγμένο και βασισμένη φιγούρα πάνω στο Heath Ledger από την ταινία. Το πρόσωπό του μοιάζει αρκετά με το ηθοποιού όταν ήταν Joker. Και τώρα, στο σημαντικό κομμάτι, πέρα από τη φιγούρα, ήρθα εδώ και τα παιδιά προσφέρθηκαν να μου δώσουν για giveaway κάτι σχετικό με το Joker, με τη φιγούρα που σας έδειξα μόλις. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ, είναι μια κούπα Batman. Βλέπουμε από τη μία είναι το logo του Batman και από την άλλη έχουμε τον ήρωα. Τον ήρωα με την παλιά του στολή, η οποία είναι υπερεντυπωσιακή. Και αυτό εδώ, παιδιά, θα πάει για giveaway. Απλά εσείς αφήστε ένα σχόλιο από κάτω και θα διαλέξω εγώ έναν νικητή. Μίλησα με τα παιδιά και απλά θα μου δώσετε τη διεύθυνσή σας, ο νικητής. Βασικά θα κάνω κλήρωση για να βγάλω ένα νικητή, όχι θα διαλέξω στην τύχη. Θα διαλέξω όποιον θέλω. Θα κάνω μια κλήρωση για να μπορέσω να βρω ποιος θα είναι νικητής. Ένα σχόλιο αρκεί και θα αποσταλεί τα χειδρομικά από το Anime House σε εσάς. Αυτά, όμορφο, ωραία. Ελπίζω να απολαύσετε αυτό το επεισόδιο. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά εδώ στο Anime House, με τα οποία και συνεργάζομαι και με έχουν βοηθήσει και παλαιότερα σε κάποια βίντεό μου. Περάστε να πείτε ένα γεια, να δείτε τη συλλογή την τεράστια που έχουν με φιγούρες, με μπρελόκ, με βιβλία anime, με βιβλία, νουβέλες, οτιδήποτε από ό,τι βλέπω γύρω γύρω. Περάστε να πείτε ένα γεια, να δείτε τι έχουν εδώ μέσα και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο unboxing. Check the now, Κώστας, να έχετε μια όμορφη μέρα και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!